Έφτασε στο σημείο να χτυπά με γροθιές το γιο του και να σέρνει από τα μαλλιά την κόρη του μέσα στο σπίτι. Το σκηνικό του νέου κρούσματος ενδοοικογενειακής βίας ξεχύλισε το ποτήρι για τη σύζυγο και τα παιδιά 65χρονου Ηρακλειώτη που κατέφυγαν στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας τα βίαια ξεσπάσματα και το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζουν εδώ και χρόνια. Ο 65χρονος που δηλώνει αλκοολικός αντέδρασε με βρισιές και απειλές όταν η 15χρονη ζήτησε να τη μεταφέρει κάπου με το αυτοκίνητο. Ο γιος της οικογένειας προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο ενώ την ίδια στιγμή ο κατηγορούμενος άρπαξε και έσυρε από τα μαλλιά την κόρη του. Μαζί με τη μητέρα που δέχτηκε ανάλογες απειλές, κατήγγειλαν τον 65χρονο στο αστυνομικό τμήμα που προχώρησε στη σύλληψή του. Μία από τις δεκάδες που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Ο κάθε άνθρωπος που βιώνει αυτή την κατάσταση, που γνωρίζει άλλους ανθρώπους να βιώνουν αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να το αναφέρει. Έχουν οδηγήσει πάρα πολλά θύματα ενδοοικογενειακής βίας να νιώθουν ανήμπορα στο να αντιδράσουν. Είναι το τρίτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλεται στο Ηράκλειο την τελευταία εβδομάδα, ενώ τα πινάκια στο δικαστικό μέγαρο περιλαμβάνουν αμέτρητα περιστατικά ενδοοικογενειακής και κάθε είδους βίας. Νομικοί που έχουν σταθεί στο πλευρό θυμάτων μιλούν για ένα άνευ προηγουμένου κύμα βίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι έχω τύχει και σε περιπτώσεις που έχω το ακριβώς αντίθετη θέση. Πλέον εκεί η γυναίκα είναι ο ισχυρός της οικογένειας και ασκεί τη βία με τον δικό της τρόπο. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι όντως ευχαριστικά. Η σιωπή είναι συνενοχή. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε και εμείς και οι δικαστές και η εισαγγελική αρχή. Η άσκηση σωματικής βίας είναι αυτή που συνήθως πυροδοτεί την αντίδραση του θύματος και την καταγγελία. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφει η Θεονύμφη Μπέρκη, όπου η καθημερινή άσκηση ψυχολογικής βίας ισοπαίδωσε την επαγγελματική ζωή, την ψυχική και σωματική υγεία του θύματος. Έχει κάνει πραγματικά το βίο αδίωτο στην πρώην σύντροφο. Έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη την ήσυχη, την ηρεμή οικογενειακή ζωή την οποία είχε. Έχει καταλύσει κάθε δυνατότητα να συνεχίσει να βιώνει και να ζει όπως ζούσε και πριν, ακόμα και με επηρεασμό και στο επάγγελμά της, στις δραστηριότητες την οποία ασκούσε. Και όχι μόνο σαν περιστατικά που συμβαίνουν, αλλά και την ένταση των περιστατικών αυτών. Έχουμε φτάσει να έχουμε ανθρωποκτονίες πλέον. Δεν μιλάμε απλά για έναν ξυλοδαρμό που δεν είναι ποτέ απλώς ένας ξυλοδαρμός. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και το γεγονός ότι στην Κρήτη καταγράφονται τρία από τα πιο στιγερά εγκλήματα γυναικοκτονίες, όπως τις άτυχες νεκταρίες στην Ιερά Πέτρα που συγκλώνησε πριν από λίγες ημέρες ολόκληρη τη χώρα, περιστατικά που οδηγούν στη ριζική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου.